Το ζήτημα του παλιού δικαστικού μεγάρου της Κομωτινής ε, έχει μια ειδική αναφορά και έχει και ένα ειδικό βάρος. Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη πλέον να αναζητήσουμε εκείνες τις λύσεις που όχι μόνο θα διασώσουν το κτίριο, αλλά θα αναδείξουν την ιστορικότητά του, ταυτόχρονα θα δώσουν και μια ε, νέα πνοή, ε, όποια χρήση και αν έχει, νέα πνοή λειτουργικότητα στον ευρύτερο χώρο. Το συγκεκριμένο δικαστικό μέγαρο ανάγεται χρονικά στο 1870. Έγινε από κάποιον Ολλανδό αρχιτέκτονα, έχει ίδια χρόνια ζωής με το ρολόι της Κομωτινής και αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα αρχιτεκτονικής εκείνης της περίοδου στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Κομωτινής. Από μόνη αυτή την ιστορικότητα φαίνεται και η μέγιστη σημασία που έχει να συνεχίσει να ζει και να συνεχίσει να ζει με όποια δράση και αν είναι να βγει. Το στίχημα θα ήταν να μπορέσει πραγματικά το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης να βρει εκείνους τους πόρους ώστε να αναδειχθεί μια διαφορετική λειτουργία είτε σε μουσιακό επίπεδο όπως παλαιότερα το οποίο θα μπορούσε να στεγάσει όλες τις περαιτέρω ε, επιμέρους ε, ιστορικό υλικό, σε αρχιακό υλικό της ευρύτερης περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αυτό θα ήταν μια πρώτη ιδέα ή όποια άλλη δράση ήθελε το Υπουργείο ε, Δικαιοσύνης εάν όμως αυτή η δράση δεν φαίνεται λειτουργική στον ορίζοντα των επόμενων ετών, νομίζω ότι θα ήταν εξίσου λειτουργική μια λύση που θα παρέδιδε το συγκεκριμένο κτηριακό συγκρότημα ε, στον Δήμο Κομωτινής με την αναζήτηση συγκεκριμένων πόρων ώστε να συνδεθεί η συγκεκριμένη λειτουργία με την ίδια την ιστορικότητα της πόλης και να αναδειχθεί σε αυτό το επίπεδο. Προσωπικά δεν θα ήθελα μια λειτουργία μιας οποιασδήποτε δημοτικής επιχείρησης στο κτίριο αυτό, διότι θα το αδικούσαμε. Θα ήθελα όμως μια μουσιακή, μια άλλη λειτουργική τέτοιου, τέτοιου είδους περίπτωση η οποία θα αναδείκνυε αυτή την ιστορικότητα, θα το ενέτασε στον ιστορικό ιστό της πόλης και θα έβγαζε και ως πρόκληση κάποιες δράσεις που συνέχονται με το μέλλον της ίδιας της πόλης. Νομίζω ότι η ίδια η σημασία του συγκεκριμένου κτηρίου επειδή αποτελεί αποτύπωμα της ιστορικότητας της πόλης, μιλά από μόνη τη και πρέπει να κινητοποιήσει τους κρατικούς φορείς έτσι ώστε να βρεθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα μια λύση που προσφέρει στην πόλη, προσφέρει στην ευρύτερη περιοχή και ταυτόχρονα αποτελεί και ένα στίχημα μέλλοντος. Κύριε Καλακούρα, ποια ήταν η χρήση να θυμίσουμε το κτίριο αυτή τα προηγούμενα χρόνια όταν πλέον ήταν σε λειτουργία. Έχει ποικίλε χρήσει. Η τελευταία χρήση του ήταν ως ενεργό δικαστικό μέγαρο. Έχει ζήσει στιγμέ σε επίπεδο δικαστική απονομή τη δικαιοσύνη. Έχει ζήσει στιγμέ μεγάλων δικών. Έχει μία ιστορία ω δικαστικό μέγαρο. Παλαιότερα ήταν και κτίριο διοίκηση. Έχει μεγάλη ιστορικότητα καθε αυτό το κτίριο. Είναι κρίμα να αφαιθεί στην τύχη και στη φθορά του χρόνου. Υπάρχουν χρονικοί ορίζοντε ώστε να προλάβουν να γίνει κάτι για το κτίριο. Γιατί ήδη ξέρουμε ότι έχουν μπει νερά κατά καιρού, είναι δηλαδή σε μια προχωρημένη κατάσταση. Και αν καθυστερήσει περισσότερο η ανακατασκευή ή η ανακαίνιση του κτίριου, δεν ξέρω αν θα προλάβουν κιόλα. Εάν σπεύσουν οι δημόσιοι φορεί, νομίζω ότι όλα είναι υλοποιήσιμα και ό,τι κονδύλια και αν χρειαστούν, αν ενταχθούν σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα, νομίζω ότι είναι υλοποιήσιμα. Το, το πρώτο στίχημα είναι ο χρόνος. Πρέπει να σπεύσουν έτσι ώστε να διασωθεί το συγκεκριμένο ιστορικό κτίριο που αποτελεί και αναφορά για την ίδια την ευρύτερη περιοχή.